Καταρχήν να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια για τους συγγενείς που χάσαν τα παιδιά τους έτσι άδικα και πρέπει να πούμε ότι αυτή η θλίψη και η οργή που ξεχυλίζει σε όλο τον κόσμο για μας θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα μεγάλο ποτάμι, ορμητικό ποτάμι διεκδίκησης μέτρων ασφάλειας για τη ζωή και την περιουσία του λαού μας και βέβαια να δυναμώσει αυτός ο αγώνας για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, η οποία τα δίνει όλα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Διαχρονικές ευθύνες υπόθηκε προηγουμένως. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες. Είναι οι ευθύνες όλων αυτών των κομμάτων που προσάρμοσαν το νομοθετικό μας πλαίσιο, τις οδηγίες και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ακόμα πριν το ατύχημα, το δυστύχημα αυτό, η Κομισιόν δηλαδή, εξαιρεί την ασφάλεια αν λέει υπάρχει απώλεια εσόδων. 22 Δευτέρου του 23 ήταν αυτή η απόφαση της Κομισιόν την οποία στηρίζουν όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και πάνω σε αυτό προχώρησε αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων, της διάσπασης του ΟΣΕ σε διάφορες εταιρείες με αποτέλεσμα σήμερα να θρυνούμε θύματα. Γιατί εδώ προέχει τι? Το κέρδος, το οποίο πραγματικά σκοτώνει. Στην κυριολεξία σκοτώνει το λαό. Πέρα από τις ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται από τη φτωχοποίηση του λαού μας, επειδή πράγματι υπάρχει αυτό το σύστημα, το άδικο, το σάπιο, το βάρβαρο, έχουμε λοιπόν εδώ και μια πραγματικά θρυνούμε δηλαδή θύματα αυτής της πολιτικής. Και θα είναι πολλά όσο ο λαός μας δεν αποφασίζει να ανατρέψει αυτή την πολιτική που στηρίζει το κέρδος κόντρα στις ανάγκες. Πάντως κύριε Κατσότη, και... συγγνώμη σε διακόπτω, δεν τη λέει κάποιος η κερδοφόρα την εταιρεία όταν έμπαινε να δεις μέσα το χρόνο τα προηγούμενα χρόνια? Ναι, ακούστε κύριε... Κοταρίδης, να. Ναι, Κοταρίδη, με συγχωρείτε. Ναι, δεν λέμε ότι ήταν κερδοφόρα, αλλά πάλι ο ΣΕ τότε δεν ήταν κερδοφόρο γιατί η πολιτική που ακολουθούσε η εκάστοτε κυβέρνηση είχε σαν στόχο να υπηρετήσει κέρδη επιχειρηματικών ομίλων. Θέλετε την αυτοκινητοβιομηχανία. Την αυτοκινητοβιομηχανία. Γι' αυτό λοιπόν και δεν εξυγχρονίστηκε. Γιατί πάλι ήταν, να το πω έτσι, αυτή η λογική κυριαρχούσε η ενίσχυση των κερδών. Και τώρα λοιπόν που θέλουν έναν σιδηρόδρομο να υπηρετήσει άλλες ανάγκες των μεγάλων ομίλων και θέλουν να τον εξυγχρονίσουν. Και πάλι εδώ βλέπετε ότι όλα τα μεγάλα συμφέροντα που υπάρχουν γύρω από αυτό το πεδίο κερδοφορίας που λέγεται σιδηρόδρομος τρώγονται μεταξύ τους ποιος θα πάρει τη μερίδα του λέοντος. Και αυτές οι συμβάσεις που υπάρχουν για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, οι 717 που τη μάθαμε κιόλας τέλος πάντων, είναι αυτοί που γύρω από εκεί ερίζουν διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι εργαζόμενοι, κύριε Κουθαρίδη, έχουν κάνει πολλές επισημάνσεις σε σχέση με την ασφάλεια του σιδηρόδρομου. Να μην τα ξαναπούμε, τα έχετε πει και εσείς. Όμως εμείς, εδώ το 2016, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε κάνει εδώ ερώτηση. Ο Δελής και ο Βαρδαλής, οι σύντροφοι βουλευτές της Θεσσαλονίκης, είχαν κάνει ερώτηση τότε για το ατύχημα που έγινε στις Σέρρες. Το βλέπετε, το έχουμε εδώ. Το 2020, εδώ βουλευτές του ΚΚΕ, που είναι Παφίλης, Τζόκας, Κανίελη, Κατσότης, Μανολάκου, είχαμε κάνει ερώτηση για όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην Τρονοσέ και τις απολύσεις που είχαν γίνει τότε και την τεράστια έλλειψη προσωπικού, αλλά και την έλλειψη στις υποδομές του ΟΣΕ. Όλα αυτά όμως δεν ακούγαν τίποτα. Εδώ 12 πρώτου του 23, κύριε Κοταρίδη, 12 πρώτου που είχε το νομοσχέδιο με τίτλο Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Διεύρυνση Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, ήμουν εισηγητής τότε του ΚΚΕ και λέγαμε ότι οι εργαζόμενοι όπως οι επιβάτες ζουν τα καλά της απελευθέρωσης της ειδικοποίησης του σιδηροδρόμου. Και αναφέραμε τα προβλήματα που έχουν οι εργαζόμενοι με την έλλειψη προσωπικού κτλ. Αλλά επίσης τη σοβαρή κατάσταση στο δίκτυο και τη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ, όπως και την έλλειψη σηματοδότησης, για παράδειγμα το κομμάτι της γραμμής η Νόητη Θωρέα κτλ. Για το ατύχημα του 22, εκκρεμεί συνολικά η κατάσταση λειτουργεί ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας. Και λέγαμε ότι όλα αυτά δεν μπορούν να αγνοηθούν για το θέμα της ασφάλειας. Κινδυνεύει ο κόσμος. Τα λέγαμε εδώ 12 πρώτου του 23. Κανείς λοιπόν, όλοι λέγανε ότι υπάρχει ασφάλεια. Ποια ασφάλεια? Δυστυχώς, όσο λοιπόν υπάρχει αυτή η απελευθέρωση, όσο ο λαός δεν
αποφασίζει να ανατρέψει αυτή τη γραμμή, δυστυχώς θα είμαστε θύματα αυτής της πολιτικής. Μιλάμε λοιπόν για ένα έγκλημα το οποίο δεν πρέπει να ξεχαστεί. Ο λαός πρέπει να παλέψει. Σήμερα 11 η ώρα στο Σύνταγμα έχει μεγάλη παλαϊκή συγκέντρωση και καλούμε και τώρα από εσάς, από την εκπομπή σας, το λαό να κατέβει όλος κάτω και να απαιτήσει εδώ και τώρα μέτρα ασφάλειας για το λαό μας, ενάντια σε αυτή την πολιτική που τον σκοτώνει, που τον ματώνει για τα κέρδη του κεφαλαίου. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να δοθεί και σήμερα και νομίζω ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή η πολιτική να συνεχίζει έτσι και να σκοτώνει τα παιδιά μας.